Τι έγινε εκεί στον καλά. Πύρναβο? Είχαμε γλέντια? Όπως πληροφορηθήκαμε, γιατί δεν είχαμε ενημέρωση μέχρι χτες, προφανώς έγινε κάποιο γλέντι ένας γάμος και είχε πάρα πολύ κόσμο στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καταδικαστέα πράξη, γιατί από τη στιγμή που ισχύουν τα μέτρα, τέτοιες κινήσεις δεν πρέπει να γίνονται. Αυτό το γλέντι ποιος το οργάνωσε, κύριε Δημάρχε? Κοιτάξτε, ποιος το οργάνωσε? Προφανώς το οργάνωσαν αυτοί που κάναν τον γάμο. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο γαμπρός με την Ήφη κάνουν τον γάμο και αυτοί διοργανώνουν. Πόσους καλεσμένους είχε? Μέχρι 100. Δείτε, μέχρι 100 ορίζουν όμως. Τώρα από εκεί και πέρα πώς ήταν, δεν ξέρουμε. Ούτε πήγαμε να τους μετρήσουμε, γιατί σας είπα δεν είχαμε πληροφόρηση μέχρι χθες ότι είχε γίνει γάμος με τόσο πολύ κόσμο. Καλά, ο Τύραβος δεν είναι και μεγάλος τώρα. Δηλαδή, άμα γίνει ένας γάμος ή οργανωθεί ένας γάμος, δεν μαθαίνετε εκεί πέρα στην πόλη? Κοιτάξτε, έχουμε και την πόλη και τα χωριά, αλλά έχουμε και τον οικισμό το Ρωμά από δίπλα. Οπότε και για να γίνει ένας γάμος πρέπει να το ξέρουμε τι θα γίνει ένας γάμος. Από εκεί και πέρα όμως και να γίνει ένας γάμος, τι θα γίνει δηλαδή? Πρέπει να αρχίσουμε να τρέχουμε σε κάθε γάμο να τους μετράμε πώς είναι μέσα, πώς δεν είναι. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε, κύριε Δημάρχε. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό κατέληξα κι εγώ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει πλέον εκ του νόμου να επενδύει η αστυνομία να βλέπει πόσα άτομα είναι εκεί πέρα. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να τους συγκρατήσουμε. Ξέρετε, και όπως... κύριε Κόκουρα, δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού όμως. Τι θα κάνουμε, ποιος θα πάει να τους ελέγξει? Δεν μπορεί. Αν μόνοι μας δεν πάρουμε την ευθύνη, δεν μπορούμε να έχουμε δίπλα μας έναν αστυνομικό παντού. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Είναι η ευθύνη αυτών που διοργανώνουν την εκδήλωση να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τα συγγενικά τους άτομα. Οι δικοί τους άνθρωποι πηγαίνουν εκεί πέρα στο γάμο. Οι δικοί τους άνθρωποι είναι αυτοί που παρευρίσκονται. Είναι οι φίλοι τους, οι γνωστοί τους. Και κανονικά πρέπει να το αντιληφθούν οι ίδιοι ότι κάνοντας τέτοιες πράξεις βάζουν σε κίνδυνο τους φίλους και τους συγγενείς τους. Έτσι. Και θα γυρίσουν και στο σπίτι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Θα πάνε στο γάμο, προφανώς, θα γυρίσουν στο σπίτι μετά. Προφανώς, γιατί θα δουν τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Είδαμε και σε κρούσματα γάμων που βλέπουμε να έχουν κολλήσει κορονοϊό και ο ίδιος ο γαμπρός με την Ήφη. Αυτοί που ξεκίνησαν και θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο για το σημαντικό γεγονός της ζωής τους που βρέθηκαν να τους τιμήσουν στην ένωση των δύο ανθρώπων αυτών. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Άρα πρέπει πραγματικά να το αντιληφθούν ότι είναι μια σημαντική στιγμή για το ζευγάρι. Αλλά είναι και μια πολύ σημαντικότερη στιγμή για όλους τους καλεσμένους ότι προέχει από όλους η υγεία.